Αν η άμυνά μας είναι σαν το αντίστοιχο Υπουργείο, ας παραδοθούμε από τώρα. Οι Τούρκοι δεν θα μας επιτεθούν ποτέ. Κατάληψη θα κάνουν. Πιο ανορμάλ θα φερόταν το Υπουργείο του φιλούν οι εργάτες και να επιχειρούν να το καταλάβουν τα ΜΑΤ. Στείλτε τους εργάτες Καραμαγκά στον Εύρο να φιλούν σύνορα! Να έχουν καμιά ελπίδα! Καλά, οι στρατονάμοι του Υπουργείου να σταματούσαν. Είναι πολύ και σκληροτράχυλοι τα δείσματα. Υπηρετούν σύνορα οι ακρίτες. Σύνορα Μεσογείων με λεωφόρο Δημοκρατίας. Πάντως 7 μήνες απλήρωτος είναι η αντίδραση. Να δούμε λίγο και τη δράση. Γιατί τους εργάτες τους προσήγαγαν στην ασφάλεια. Γιατί μη πληρωμή των 7 μισθών δεν προσήχθη κανείς. Να αφήσουν και τα μάτια 7 μήνες απλήρωτα. Να δούμε αν θα είναι αποτελεσματικότερα. Δίνω ιδέες, όχι μαλακίες τώρα. Παρεπιπτόντως. Μεγάλη ιστορία, αλλά ο Ταρσανάς του Σκαραμαγκά μέσα είναι δασική έκταση. Για να κάνεις μερεμέρι, παίρνεις άδεια από το δασαρχείο. Ξέρω τι σας λέω. Ξέρω κάτι. Πληροφορίες ελληνικό κράτος. Κάτι χάρτες, δεν είναι. Δάσος. Την Τουρκία πάει για πόλεμο με τη Σύρια. Και εμείς εδώ να δούμε πώς θα φυλάξουμε το Υπουργείο Άμυνας. Το Αβέροφ το έχετε δέσει καλά. Πάνω που το σκέφτηκα, γυρνάω το κανάλι, βλέπω μέσα έχει εκεί κατάληψη στο Αβέροφ. Είχαν μπουκάρει μέσα αξιωματική του ναυτικού πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τα τι λέω, λέει, αφού δικό του είναι εξωματική του ναυτικού. Από το πολύ κατάλληλο, νόμιζα και αυτή μπούκαρα να του. Είχε πέτειο 100 χρόνια Βαλκανική πόλεμη, το πάρτι τη Χρουσαλά, δεν θυμάμαι κάτι. Η πλάκα είναι ότι για τη συμφωνία τη Καραμαγκά, αυτή που έκλεισε και τέλειωσε, έδωσε τη λύση, την έκανε ο Βενιζέλο. Λέω δεν θα βγει σε κανένα κανάλι πάλι σήμερα. Τη μια για τη λίστα Λαγκάρ, την άλλη για του Καραμαγκά, την Παύριο. Τίποτα. Από σήμερα για όλα αυτά ο Βενιζέλος. Ο οποίος έδωσε εξηγήσεις για τη λίστα Λαγκάρ, μίλησε μία ώρα στο Μέγκα, την άλλη μέρα. Όλοι είχαν τις ίδιες απορίες. Αυτό δεν τον προβληματίζει το Βενιζέλο. Τη μιλάει, λέει, δεν εγγράφεται που σαν να δεν. Μίλησε που τα έκανε και χειρότερα. Γιατί έχουμε λίστα 32, λίστα των 36, λίστα Λαγκάρ, την άλλη με του 54.000. Όποιο είναι σε όλες τις λίστες είναι τζακπότ, έτσι. Βέβαια, μπορείς να το δεις. Μηδενικό εισόδημα εδώ, 700.000 έξω. 50 ευρώ εισόδημα εδώ, 3 εκατομμύρια έξω. Άλλος πώς έχει. 100 ευρώ δήλωνε εδώ, 700.000 έξω. Τι συνάγεται. Ότι είμαστε ιδιοφύης στην αποταμίευση. Το Νόμπελ αποταμιεύσεως οικονομολογικό εδώ. Το άλλο, μεγαλοφιλέτης του ΙΚΑ που πέτυχε διακανονισμό 4.000 πόσες δόσεις μέχρι το 2.404. Μιχή, μετά Χριστόν, αλλά ονόμασε μη χειρότερα. Μέχρι το 2404. Αυτό θα πει συνέπεια, εμπιστοσύνη, αισιοδοξία. Δεν είναι ο Μητσοτάκης. Να τα βλέπετε αυτά! Εν τω μεταξύ και ο Χατζηδάκης, καθώς εκεί έφτιαχνε τα αεροδρόμια στα χαρτιά, τα φτιάχνει, τα πουλάει, αγοράζουν λεφτά, όλα πολλά δίνουν αυτά, ιδιωτικοποίησεις. Είπε και ένα πολύ Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν το ξέρα. Στην Ελλάδα λέει, δεν αρκεί να κουρντίζεις τα ρολόγια. Πρέπει να σκουντάς και τους δείκτες. Πολύ ωραίο καταπίτη. Ταιριάζει τώρα ειδικά που κανείς δεν έχει ρολόι, κοιτάζουν την ώρα από τα κινητά. Σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, τον πολιτικό, τον αυτόχειρα. Πρώτον, δεν ξέρουμε γιατί αυτοκτόνησε. Δεύτερον, το ύποπτη όλη προκύπτει από το ένοχος κανείς. Στο εξηγήσω μετά. Και τρίτον, if you can stand the heat, get out of the kitchen. Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες έξω από την κουζίνα. Χάρη Τρούμαν. Ο πολιτικός δεν είναι για να μην αντέχει τη ζέστη αυτή την περίοδο. Πονηρέ πολιτευτή, θέλω να πω ότι όταν καθιερώνεις το κανείς ένοχος, μας οδηγείς στο όλοι ύποπτη. Και όταν κάποιος είναι ύποπτος, πάβει να είναι αθώος. Ρακίνας. Χώστε κάποιον μέσα. Να ξέρουμε ότι απ' έξω πρέπει να είναι αθώοι. Φωτό της ημέρας. Χαζός ή ανεκπαίδευτος. Ή και τα δυο. Ή οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Σαμαρά. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη!